Τα χρόνια είναι σύστημα, είναι η τελευταία περιοχή της αποκριάς. Τα μπούγερα είναι μεταμφιεσμένοι που αναπαριστούν διάφορες μορφές της κοινωνίας μιας παλαιότερης εποχής. Είναι εντυμένοι με παλιόρυχα και δέρματα, με μάσκες που τους κάλυπταν επίσης με δέρματα υποκρεμάτων. Έχουν μια εμφάνιση αντιτρομακτική, όμως ιδιαίτερα ξεχωριστή και εντυπωσιακή. Από τη μέση τους κρέμονται κουδούνια διαφόρων μεγεθών. Αναπαριστούν και σατυρίζουν πράγματα, επαγγέλματα, άτομα και καταστάσεις που έχουν σχέση με την καθημερινή ζωή και την πραγματικότητα παλαιότερων χρόνων. Τον παππού με τη γιαγιά, τον γαμπρό με τη μύθη, τον γιατρό, τον καλαϊτζή, γανωτή, τον ταχυδρόμο, τον άρζανο, τον μασαρτζή, στρατονόμο, τον φωτογράφο, τον λούστρο, τον σκουπιδιάρι, τον πεπελάσκο, τα πνοδοφακαθαριστή, τον ζευγά, με δικέντρα στο ένα χέρι και φύματρο στο άλλο, τον αρχιδιάρι με την έγκυη γυναίκα του, την αρκούδα και τη μαμή, μια κοπέλα, ένα δύο μικρά παιδιά και 5-6 καπουτσίδες. Οι καπουτσίδες είναι οι κυρίαρχοι του δρόμου. Προστατεύουν τα μπαμπούγερα και ιδιαίτερα προφυλάσσουν τη μύθη, μην την κλέψει κάποιος από τους θεατές. Έχουν άγρια και φοβερή μάσκα με δέρματα. Στη μέση τους κρέμονται μεγάλα κουδούνια και στα χέρια τους κρατούν και ταπούς. Χτυπώντας το ταπούς στο έδαφος με δύναμη και ιδιαίτερα σε σπάσιμα νερά, προκαλούν φόβο και δέρμα.
Γρήγορη Λολελό. Ρουμανία. Η παράδοση λέει ότι το έθιμο έχει τις ρίζες του στην περίοδο της Τουρκοκρατίας. Τον 18ο αιώνα περίπου, οι Τούρκοι ήθελαν να κατακτήσουν ένα τεράστιο κάστρο στην Αγνίτα. Κάποιος από το χωριό μεταμφιέστηκε σε αρκούδα και φορώντας πολλά κουδούνια, τους τρόμαξε με τον ήχο τους και ελευθέρωσε το κάστρο από την πολιορκία. Η Γρήγορη Λολελόρ γίνεται την τελευταία Κυριακή του Ιανουαρίου ή καμία φορά και την 1η Φεβρουαρίου, από τις 10 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Πρώτη ομάδα που παρελάβει στην πομπή είναι αυτή με αρχηγό τον Καπετάνιο, ομάδα που περιφρουρεί όλη την περιοχή και που ο κόσμος την ονομάζει «Οι άγγελοι που μας προστατεύουν». Μετά παρελάβουν ομάδες επαγγελματιών, όπως γουναράδες, υποδηματοποιοί, ράφτες και άλλοι, οι οποίοι αναπαριστούν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή τα επαγγέλματά τους. Μαζί τους οι ομάδες έχουν και μεταμφιεσμένους σε αρκούδες, ως σύμβολο χαράς και όχι φόβου. Όλες οι ομάδες, στο τέλος της παρουσίασής τους, θα γυρίσουν μαζί από σπίτι σε σπίτι, όπου οι νοικοκύριδες τους κερνάνε και όλοι μαζί τραγουδούν, πίνουν κρασί και τρώνε λουκουμάδες. Thank you.
Βαρβάρα Βουλγαρία. Το έθνο Dervish of Day ξεκινά ένα μήνα πριν από τα Χριστούγεννα. Όπου οι νεότεροι κάθε μέρα βάζουν κουδούνια και γυρνούν το χωριό για να διώξουν το κακό. Ομάδες από διαφορετικές γειτονίες που απαρτίζονται κυρίως από άντρες ετοιμάζουν τα κουστούμια και τις μάσκες τους με απόλυτη μυστικότητα, ώστε η εμφάνισή τους να αποτελεί έκπληξη. Παλιότερα οι μάσκες τους ήταν ζωόμορφες. Την πρώτη μέρα των Χριστουγέννων μαζεύεται όλο το χωριό και μοιράζει τους ρόλους που θα απαρτίζουν την αναπαράσταση εικονικού γάμου. Έτσι, η αναπαράσταση ξεκινάει από νωρίς το πρωί στις 26 Δεκεμβρίου. Οι συντελεστές, νύφη, γαμπρός, πεθερά, πεθερός, κουλιάδα, δίνονται με τις παραδοσιακές τους φορεσιές και με τη συνοδεία γκάιντας και νταουλιού και φυσικά μαζί με τους κοδωνοφόρους, στις 2 η ώρα το πρωί ξεκινάνε και γυρνάνε από τη μία άκρη του χωριού μέχρι την άλλη. Στις 10.30 το πρωί φτάνουν όλες οι ομάδες με τους αρχηγούς τους στο κέντρο του χωριού και μαζί με τον κόσμο ξεκινάνε ένα τρελό χορό με πολύ καλαμπούρι και διασκεδάζουν όλοι μαζί.
εδώ που φρέσκερ. Άσε που φρέσκερ, είστε γάσε που φρέσκερ. Τα ελίπνα, τα εστράφα, τα κουμουράμνα κουδίνατα, τα σκοπέλατα, τη στήκα νόβα κουδίνα, τη αμήνα, τα σκεζίνη, τα σκεστράφη, добре дошли в Златките рейки. Yeah.
βρίσκω μια φύσκο ετόσμο. Κάνω σύζες που ζάβω το τέλημα με έτσι το πράγμα. Μάλλον που φύγητο. Μεταφερμένο από γενιά σε γενιά είναι το έθιμο της αποκριάς, όπου οι κούκεροι παρουσιάζουν την άνοιξη, τότε που η φύση ξυπνά και η καινούργια ζωή αρχίζει. Στην Κόρνα Βάσιλτσα, κούκεροι γίνονται άτομα από 3 μέχρι 66 χρονών. Οι φορεσιές τους αποτελούνται από δέρματα κατσίκας και προβάτου, τρομακτικές χειροποίητες μάσκες και κουδούνια. Τα υπόλοιπα μέλη του θειάσου φορούν υφαντές παραδοσιακές φορεσιές, ραμμένες και κεντυμένες στο χέρι και αναπαριστούν τον παραδοσιακό γάμο. Σήμερα θα παρουσιάσουν το έθιμο συγχώρεσης που τελείται στην αρχή της Σαρακοστής, όπου το βράδυ μαζεύεται όλη η οικογένεια στο τραπέζι και ζητά ο ένας από τον άλλον συγχώρεση. Μετά ανάβουν οι φωτιές της γειτονιάς και ένα και γυρίζουν τα αναμένα πάνω τα μπαλάκια τυλιγμένα με σύρμα και πηδάνε πάνω από τις φωτιές για καλή υγεία. Η παράδοση λέει ότι το δυνατό κουδούνισμα διώχνει το κακό, γι' αυτό οι κούκεροι πηδάνε και χορεύουν δυνατά για να διώξουν όλο το κακό. Προστάβαι, τάκτο. Δεν οτι.
Ah, bravo, bravo. Prestenuti. Prestenuti. Аз съм вратушници и един голем огин да пури път за здраве. Браво, браво! Айде, тук има яйца, децата да гушкат. Че ще дойдат кукери да поканат злите сили и да изиграме една хора за обичая.
Ισραήλ. Η ομάδα των Αράπηδων ονομάζεται Τσέτα. Βασικά πρόσωπα είναι οι Αράπηδες, άντρες δυμένοι με φλοκωτές κάπες και κεφαλοστολές από δέρμα. Στη μέση κρεμούν κουδούνια, τρία μεγάλα μπατάλια ή τρία κυπριά συνδυασμένα, ώστε ο ήχος τους να είναι αρμονικός. Την Τσέτα συμπληρώνουν οι Εύζωνες, οι Γκελίγκες, Νύφες, νεαροί άντρες μεταμφιεσμένοι με τη γυναικεία ενδυμασία της περιοχής και οι Μάγκουδες, Παλιάτσι. Επικεφαλής της ομάδας είναι ο Τσέτα Μπάσια, άντρας όχι μεταμφιεσμένος, που κρατά μια γλίτσα. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της ομάδας. Με συνοδεία μακεδονικής λυράς και νταχαρέδων, η Τσέτα κάνει τη γύρα του χωριού, περνώντας από τα σπίτια, χορεύοντας, ευχόμενη υγεία και ευημερία στις οικογένειες. Ο δυνατός ήχος των κουδουνιών θεωρείται ικανός να διώξει τις δαιμονικές δυνάμεις του χειμώνα.
Thank you.